Οι μετρήσεις που έδωσε στη δημοσιότητα το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών έδειξε 3 από τα συνολικά 15 σημεία που ελέγχθηκαν στις ακτές της Μεσσηνίας ως ακατάλληλα. Έντονη πάντως ήταν η αντίδραση από την πλευρά της ΔΕΙΑΚ με την σημείωση πως τα νερά της Καλαμάτας ελέγχονται ανατακτά χρονικά διαστήματα και είναι κατάλληλα για κολύμβηση. Θεωρούμε ότι οι μετρήσεις οι οποίες γίνονται από τα πιστοποιημένα εργαστήρια της ΔΕΙΑΚ, τα οποία διαθέτει και τα οποία είναι μέσα στο πρόγραμμα το διεργαστηριακό διασφάλισης ποιότητας σε συνεργασία με το ΤΕΙ Θεσσαλίας, καταδεικνύουν και αναδεικνύουν την αλήθεια των δεδομένων. Οι μετρήσεις που έγιναν στην σχεδόν ταυτόχρονη περίοδο 23 Σέκτου καταδεικνύουν ότι οι θάλασσές μας είναι καθαρές, πεντακάθαρες, και οι λουόμενοι μπορούν άφοβα να απολαμβάνουν το μπάνιο τους στην όμορφη παραλία της Καλαμάτας. Να πούμε ότι τα εργαστηριακά αποτελέσματα τα οποία η ΔΕΙΑΚ εκδίδει κάθε φορά δειγματοληπτικά τεστάρονται με την συνεργασία των αναλυτικών εργαστηρίων, που είναι μια διαπιστευμένα εργαστήρια πανελλαδικά. Και το τελευταίο νέο είναι ότι η ΔΕΙΑΚ έχει ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες προκειμένου να αποκτήσει το πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας των εργαστηρίων της. Να σημειωθεί πάντως ότι δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό, με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΚ να κάνει λόγο για σκοπιμότητα ή προχειρότητα. Θεωρούμε ότι οι Καλαματιανοί μπορούν άφοβα να απολαμβάνουν την κολύμβηση στα πεντακάθαρα νερά της Καλαμάτας και καταδικάζουμε κάποια προχειρότητα με την οποία αντιμετωπίζονται κάποια σημαντικά θέματα και κάποια δελτία τύπου που εκδίδονται από εταιρείες ιδιωτικού χαρακτήρα και μάλιστα εν μέσω μιας τουριστικής σημαντικής περίοδου. Το ίδιο ακριβώς γεγονός είχε πραγματοποιηθεί και πέρυσι από την ίδια εταιρεία σε μετρήσεις τις οποίες πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονα. Φάνηκε ότι τα αποτελέσματα ήταν πολύ διαφορετικά από αυτά που εξέδιδε αυτή η εταιρεία, ενδεχομένως σκοπίμως ή και με κάποια προχειρότητα, δεδομένου ότι ακόμα και στις συντεταγμένες τις οποίες εκδίδει με το τοπόσημο της περιοχής που ανακοινώνει υπάρχει ασάφεια και διαφορά.